Κουβαλώντας μια πελώρια ισπανική σημαία, εκατοντάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της Βαρκελόνης, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της ενότητας της χώρας. «Η Καταλωνία είναι μέρος της Ισπανίας», έγραφαν τα πλακάτ που είχαν στα χέρια τους. Μεγάλες διαδηλώσεις κατά του δημοψηφίσματος έγιναν επίσης στη Μαδρίτη και σε άλλες πόλεις. Η ένταση κλιμακώθηκε κι άλλο μετά την απόφαση της Μαδρίτης να στείλει αστυνομικές ενισχύσεις 10.000 ανδρών στην Καταλωνία. Σε μια προσπάθεια να σταματήσει το δημοψήφισμα, η Ισπανική αστυνομία απέκλεισε 1.300 σχολεία που θα λειτουργούσαν ως εκλογικά κέντρα. Μετά από εβδομάδες ανταγωνισμού και εντάσεων, καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται να υποχωρεί, με αποτέλεσμα η Ισπανία να βυθίζεται σε μια πολιτική και συνταγματική κρίση. Οι οικογένειες κατέλαβαν πάνω από 160 σχολεία στην Καταλωνία, ώστε να εμποδίσουν την αστυνομία να τα κλείσει, και αρνούνται να φύγουν παρά τις προειδοποιήσεις για συλλήψεις και βαριά πρόστιμα. Για το σκοπό αυτό, οι γονείς έχουν οργανώσει εξωσχολικές δραστηριότητες μαζί με τους μαθητές στα σχολεία. Στο πλευρό των υπέρμαχων της ανεξαρτησίας, τάχθηκαν τα άτομα που σχηματίζουν τους φημισμένους ανθρώπινους πύργους στην Καταλωνία. Η ανταποκρίτρια του Euronews, Κριστίνα Χινέρ, μεταδίδει. Η Καταλωνία θα ψηφίσει παρά την πολιτική και κοινωνική ένταση μεταξύ των υπέρμαχων της ανεξαρτησίας και όσων διαφωνούν με τη διαίρεση της χώρας. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί προσεκτικά την Καταλωνία και ανησυχεί για τη διαμάχη.